Εδώ και μία οκταετία έχει γίνει πλακώστρωση στον συνοικισμό στους δρόμους γύρω από το αρχαίο θέατρο του Άρκους. Το έργο όμως έμεινε ημιτελές, με γούβες επικίνδυνες και αντιαισθητικές. Επί 8 χρόνια κανείς δεν έβρισκε τη λύση στο πρόβλημα. Ο Νίκος Γκαβούνος όμως βρήκε και το πρόβλημα αρχίζει σιγά σιγά να λύνεται. Είναι μία πληγή λοιπόν, και από ό,τι μιλήσατε προηγουμένως και από το γείτονα εδώ, υπάρχει μία κακοτεχνία από την ημέρα που δημιουργήθηκε το έργο. Που σημαίνει, δεν αναφερόμαστε όμως σε μια κακοτεχνία η οποία είναι χαμηλής σημασίας, μικρής σημασίας. Μιλάμε για μείζονος σημασίας, για παγίδες θανάτου. Όπως βλέπετε, υποτίθεται ότι αυτό το έργο έγινε για να αναδείξει τον αρχαιολογικό χώρο που είναι δίπλα και να έχει ο τουρίστας να απολαμβάνει ένα ωραίο θέαμα. Παρ' όλα αυτά έχουμε 8 χρόνια τώρα σχεδόν, το οποίο ο οποιοσδήποτε έρχεται εδώ πέρα αντικρίζει αυτό το απέσιο θέαμα. Επειδή λοιπόν τον τελευταίο καιρό η αντιπολιτευτική τακτική όλης της αντιπολίτευσης από Μίζωνος Ελάσσονος ακολουθεί μια μόνο με διαπιστώσεις. Αυτό το θέμα είναι από τα θέματα τα οποία δεν έχει ακουμπήσει, γιατί είναι όλοι ανακατεμένοι και όλοι φέρουν ευθύνες. Γι' αυτό λοιπόν δεν μας έχει μιλήσει κανένας. Η λύση, επειδή ασχολήθηκα με αυτό το μετά από την εντολή του Δημήτρου Καμπόσου, μιας και αυτό προσβάλλει την αισθητική, αλλά και είναι, και σας το ξαναλέω, παγίδες θανάτου. Ασχολήθηκα λοιπόν με αυτό το θέμα. Κοίταξα λοιπόν ότι αυτά τα ανταλλακτικά, αυτά τα θέματα που έρχονται από την Κίνα. Άρα λοιπόν δεν πρόκειται ποτέ να αποκατασταθούν. Γι' αυτό ίσως το ακουμπήσανε. Λοιπόν, η λύση που βρήκα είναι το να φτιάξουμε μία πατέντα και να δημιουργήσουμε μόνοι μας αυτό που για άλλους φάνταζε μεγάλο, τεράστιο και πολύ, πολύ μεγάλο βουνό το πρόβλημα. Έτσι λοιπόν βάλαμε τους τεχνικούς του Δήμου και σε πρώτη φάση δοκιμάζαμε τα δύο αυτά που βλέπετε μπροστά σας, που είναι πρόχειρα βαλμένα, τις δύο πλάκες αυτές, ώστε να δοκιμάσουμε την αντοχή τους. Το πείραμα πλέον πέτυχε, εδώ και 10 μέρες στέκονται πάνω, βάλαμε μέχρι και φορτηγό να περάσει από πάνω, άρα θα συνεχίσουμε την παραγωγή με κατά κάποιο τρόπο εύρεση τεχνία, με καλούπια δηλαδή δικά μας, και θα αρχίσουμε άμεσα την αποκατάσταση, να φύγουν αυτές οι αηδίες που, για το οποίο το ξαναλέω, κανένας δεν θα τις ακουμπήσει γιατί δεν τους συμφέρει. Διοίκησαν τον τόπο, έχουν ξεθάψει και τους πεθαμένους, κάνουν συνεχώς διαπιστώσεις, δεν αναλαμβάνουν τις ευθύνες τους για το παρελθόν. Το μόνο που κάνουν είναι ένα καταγγελτικό κενό λόγο επί παντός επιστητού. Λοιπόν, και αυτό το θέμα θα δοθεί λύση στον επόμενο μήνα, γιατί αυτή η δουλειά είναι λίγο χρονοβόρα λοιπόν, αφού πάμε σε δική μας παραγωγή. Σε πρώτη φάση αυτά τα απέσια διαχωριστικά, να μην σκοτώνει το κόσμο, και μετά να βγάλουμε και την άλλη απέσια ευρεσιτεχνία τους, να βάλουν λαμαρίνες, η οποία και ως λαμαρίνα ήταν πολυδάπανο. Αυτό λοιπόν είναι μία απάντηση, έχετε μία απάντηση σε όλα αυτά τα θέματα, τα οποία συνεχώς έχουμε την αντιπολίτευση να προσπαθεί να εφευρίσκει, να ψάχνει τα δελτία τύπου μας, να βρίσκει το χώμα, την τελεία. Εμείς ασχολούμαστε με την κοινωνία, με την καθημερινότητα και με τα καθημερινά πράγματα που ταλαιπωρούν και είναι και επικίνδυνα τα συγκεκριμένα για την ακεραιότητα των πολιτών μας, των συμπολιτών μας.